ευκαιρία στο παιχνίδι, χαμένη από τον Ολυμπιακό, από τον Γεωργάτο στο 5. Η σέντρα σουτ, η μπάλα βρίσκει στο πάνω μέρος του οριζόντιου δοκαριού της εστίας του Μπιζανόφσκι και καταλήγει out. Στη συνέχεια η Ξάνθη θα περάσει την επίδεση, ενώ σας ξαναβλέπετε τη σέντρα σουτ του Γρηγόρη Γεωργάτου, το δοκάρι των Ερυθρολεύκων, το φάουλ του Μάνσο. Ο Κιντάνα την κεφαλιά, ο Νικοπολίδης μπλοκάρει. Χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Η αντεπίθεση επικίνδυνη για την Ξάνθη. Βγαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή ο Νικοπολίδης και προλαβαίνει τον Παλάσκα. Κόρνερ του Μάντσο απομακρύνει. Προσπαθεί τουλάχιστον η άμυνα του Ολυμπιακού. Ανάποδο ψαλίδι από τον Ρωσίδη μπλοκάρει ο Νικοπολίδης. Στο 20, 10 λεπτά αργότερα, πάσα ακριβίας του Ριβάλντο. Σουτ του Γεωργάτου στα χέρια του Πιζανόφσκι. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίχρονο. Εκτελέσει φάλα από τον Μάνσο. Πρώτη κεφαλιά του Καζάκη. Ο Νικοπολίδης πρώτου του Μπάρκογλου που μακρύνει την μπάλα. Ο Καζάκης την κεφαλιά στο φάουλ του Μάνσο. Out την μπάλα. Στο 57, στο 61 τώρα. Μπάρκογλου θα φύγει προς τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Αλλά σταματάει τη φάση ο βοηθός, υποδεικνύοντας σε θέση offside τον Μπάρκογλου. Βλέπετε ξανά τη φάση την οποία διαμαρτυρήθηκαν οι γηπεδούχοι. Παπαγκίδα τώρα. Πέρασε ο αλλαγή στο δεύτερο μήχρονο στη θέση του Οκά στο Ριβάλντο. Το σουτ από πλάγια θέση out. Ξάνθη που ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο και εδώ έχει την ευκαιρία για τον γκολ με τον Μπάκουλο, αλλά το σουτ του δεν έχει την κατάληξη που θα ήθελε ο άσος της Ξάνθης. Η πάσα του Αραλίδη για τον Παπαγκίδα και είναι η σειρά των Ερυθρολεύκων οι διαμαρτυρηθούν. Για την υπόδειξη ο offside του Παπαγκίδα στην πάσα του Αραλίδη. Και έχουμε περάσει στο 71. Ο Μάνσο με τον Πάντο και τον Αντολάκη βρίσκεται στο έδαφος. Δείχνει να πονάει στο πρόσωπο. Κατά να φέρει, δεν διακόπτει το παιχνίδι.